Τα κρούσματα κορονοϊού συνεχίζουν να έχουν αυξητική πορεία, καθώς η εβδομαδιαία αναφορά του ΕΟΔΗ κατέγραψε 122.230 νέα κρούσματα. Παρ' όλα αυτά, όπως ανέφερε ο κ. Μπαλαξής, στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών νοσηλεύονται 13 άτομα. Έτσι, δεν υπάρχει αναλογία θετικών κρούσματων με τις νοσηλίες. Δεν έχουμε αναλογία θετικών κρούσματων και νοσηλιών. Είναι σταθερή, νοσηλεύουμε, χθες ήταν νομίζω 13 άτομα. Κινούμαστε εκεί 13-15, το πολύ 18 άτομα και κυρίως άτομα μεγάλης ηλικίας με πολλά υποκείμενα νοσήματα, τα οποία αν δεν είχαν αυτό το υπόβαθρο πιθανώς να μην χρειαζόταν και νοσηλεία. Σταθερή είναι η κατάσταση, καθώς δεν έχουμε θανάτους, αλλά ούτε και διασωληνώσεις, τονίζει ο κ. Μπαλαξής. Θανάτους ευτυχώς δεν έχουμε πολλούς, διασωληνώσεις δεν έχουμε, οπότε είναι μια κατάσταση σταθερή που την αντιμετωπίζουμε με σχετική ευκολία, αν συγκρίνουμε βέβαια με τον όγκο των ασθενών που νοσηλεύαμε κάποτε. Είναι η περίοδος που αρκετοί γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό κάνει χρήση της άδειάς τους, αλλά όπως τόνισε ο κ. Μπαλαξής, ανταπεξέρχονται με επιτυχία και αντιμετωπίζουν όλα τα περιστατικά. Αυτή τη στιγμή ανταπεξερχόμαστε πλήρως, ανταπεξέρχεται το σύστημα πλήρως και με επιτυχία. Τώρα αυτά τα πράγματα ανάλογα με τις καταστάσεις. Σήμερα και οι γιατροί παίρνουν τις άδειές τους, έχουμε τη δυνατότητα δηλαδή, αλλά και αντιμετωπίζονται όλα τα περιστατικά με επιτυχία. Τέλος αναφέρθηκε στη τέταρτη δόση. Συνιστάται σε άτομα μεγάλης ηλικίας να την κάνουν. Είναι οδηγία, δεν είναι βέβαια υποχρεωτική, αλλά συνιστάται τα άτομα τα οποία είναι μεγάλης ηλικίας και έχουν πολλά υποκείμενα νοσήματα, να την κάνουν. Έχουμε τέταρτη δόση στον νομό Σερών. Προφανώς υπάρχουν οι δόσεις. Βέβαια εδώ γίνονται πλέον τα εμβόλια μόνο στο κέντρο υγείας των Σερών.